Να μην το απλώσουμε. Εντάξει, 3 λεπτά. Εντάξει. Καθίστε αν θέλετε, καθίστε. Είμαι η Ζωή Ταγάρα, δικηγόρος του πρωτοδικείου Κοζάνης, αλλά μόνιμος κάτοικος Βάρης Γκρεμπενών. Το πλήγμα το μεγάλο το δέχεται η Βάρη της τοπικής κοινότητας Εξάρχου, στην οποία θα επεκταθεί αυτό το μεγάλο πορταϊκό, χωρίς να έχουμε γνωρίσει τίποτα, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί. Είδαμε ένα συνεργείο να σκάβει, και υπάρχουν κτηνοτρόφοι που έχουν μείνει εκεί συγκεκριμένα για να ζήσουν τις οικογένειές τους, να ταΐσουν τα παιδιά τους και να έχουν το κοπάδι. Είναι μία έκταση που είναι καλλιεργήσιμη, δίπλα δηλαδή, και είναι το καλύτερο σημείο γιατί είναι το ανατολικό. Εκεί βόσκουν και τα γελάδια και ειδικά του Παρασκευά που είναι μια μεγάλη μονάδα και ο γιος του έχει μείνει εκεί στην Κνίδη. Δηλαδή είναι μεταξύ Κνίδης και Βάρης. Και η άλλη μονάδα, στην δική μας έκθεση κυρίως, απασχολείται και είναι. Δεν έχουμε ιδέα, δεν ξέρουμε τι είναι και θα θέλαμε την ουσιαστική βοήθεια. Είναι μικρό χωριό, δεν έχει μεγάλη υποστήριξη, οι κάτοικοι είναι φτωχοί και ακόμα και να συγκεντρώσουν. Και θα πρέπει να ελέγξετε τα πάντα, εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ποιος έδωσε την άδεια, τι δυνατότητες υπάρχουν και εμείς θέλουμε την αποτροπή. Ευχαριστώ πολύ και για την... Λοιπόν, και ο κύριος, για να απαντήσει ο κύριος Περιφερειάρχης. Το όνομα τεπώνυμό σας. Ακούγουμε μάλλον. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Αποστόλου Παναγιώτης. Είμαι κτηνοτρόφος τρίτης γενιάς. Αυτή τη στιγμή, μαζί με τον πατέρα μου, έχουμε μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση 300 αγελάδων ελευθερός βοσκής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ έχω μπει στο πρόγραμμα νέων αγροτών και στα σχέδια βελτίωσης, ούτως ώστε να υλοποιήσω κάποια πράγματα που έχω κάνει όνειρο για την κτηνοτροφική μου εκμετάλλευση. Και κάποιοι κύριοι, κάποιες εταιρείες από καλύτερα, έρχονται εκεί πέρα χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Και θέλω να κάνω φωτοβολταϊκά. Αυτό που θέλω να πω και να μην σας κουράζω κιόλας είναι ότι αν αυτοί οι κύριοι αύριο έρθουν και βάλουν έστω και ένα πάσαλο, εγώ αύριο πρέπει να φύγω από αυτή τη δουλειά. Εγώ μένω στα Γρεβενά, μένω σε ένα χωριό, θέλω να μείνω στο χωριό μου, θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά αν αύριο έρθουν και τα κάνουν αυτά, εγώ πρέπει να ψάξω δουλειά. Αυτό που θέλω από εσάς για να μην με κρυγορώ είναι θέλω σαν περιφέρεια να δεσμευτείτε ότι θα δώσετε πολύ σημασία σε αυτό το θέμα και θα κάνετε τα δυνατά τους ώστε να μην γίνουν αυτά τα φωτοβολταϊκά εκεί πέρα. Αυτά έχω να πω, να μην ψυχολογήσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Καταθέσατε την αγωνία σας. Νέος αγρότης, κύριε Περιφερειάρχα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε. Κύριε Παλάσκα, κρούετε ανοιχτές θύρες. Τι εννοώ? Εννοώ ότι το θέμα αυτό μας είχε ήδη απασχολήσει, γι' αυτό και ο γενικός μας διευθυντής ήταν έτοιμος να σας παράσχει τις πληροφορίες, γιατί και εμείς πραγματικά είδαμε ότι εκεί πάει να γίνει κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν, να πω κι εγώ πρώτον ότι η περιφέρεια δεν ερωτήθηκε, το επιβεβαιώνουμε, και επίσης όπως και καμία υπηρεσία της περιφέρειας, ίσως έχει σχέση με το μέγεθος του καθενός χωριστά, δεν το γνωρίζω αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος αμέσως σας πρότεινε την πιθανή λύση. Επομένως, ήμασταν ήδη έτοιμοι για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας και μάλιστα για να πάρουμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Όμως, όπως φαίνεται όμως, όλες οι υπαγωγές στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, και τις έχω εδώ, εκδόθηκαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας τον Δεκέμβριο του 2021 και τον Φεβρουάριο του 2022. Τρεις λοιπόν εγκρίσεις για 18,5 ΜΒ. Και το ερώτημα λοιπόν είναι ότι όλοι εσείς που ήσασταν αρνητικοί στις ΑΠΕ γενικότερα, τι κάνατε? Θα πω, δεν τις πήρατε είδηση. Η απλή απάντηση. Και βέβαια θα πω, ασφαλώς τίποτα. Και εσείς θα πείτε, δεν το πήραμε είδηση. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι όταν κάτι ψηφίζουμε, θα πρέπει να το διεκδικούμε για να μην γίνει πράξη, εφόσον δεν θέλουμε να γίνει πράξη.
Συνεχίζοντας να πω ότι εμείς θα διεκδικήσουμε τη ματέωση τουλάχιστον των δύο φωτοβολταϊκών, τουλάχιστον, έτσι ώστε να έχει στη διάθεσή του ο κτηνοτρόφος και όποιος άλλος θέλει να ασχοληθεί τον αναγκαίο ζωτικό χώρο προκειμένου να αναπτύξει τις δραστηριότητές του. Ήδη προσδιορίσαμε τον τρόπο και σας ενημερώσαμε γι' αυτό. Εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο δεν έγινε στο προηγούμενο διάστημα. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, αγαπητέ Κώστα, ότι ήσουν και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, αν θυμάμαι καλά. Άρα ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών γνώριζε το τι γίνεται στον τόπο του. Δεν ξέρω, στενάχωρο και αυτό. Επομένως, εμείς καλούμαστε ως συνήθως με τετελεσμένα γεγονότα να πάρουμε πρωτοβουλίες. Αυτό κάναμε μέχρι τώρα με απόλυτη επιτυχία. Θα το κάνουμε και στην περίπτωση αυτή. Και βέβαια θα σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες τις οποίες θα προβούμε, αγαπητέ φίλε και αγαπητή κυρία, για όλες τις ενέργειές μας πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, γιατί φαντάζομαι ότι δεν εκδόθηκε ακόμα η άδεια εγκατάστασης, την οποία αν εκδοθεί παρόλα αυτά θα την προσβάλλουμε όπως πρέπει να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τις περιουσίες σας, τον κόπο σας, τη ζωή σας και την απόφασή σας να μείνετε στο χωριό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πεδριάρχη. Κύριε Παλάσκα, αν κάτι να διευκρινίσει. Ωραία. Το ότι και ο Περιφερειάρχης συνενεί, συμφωνούμε όλοι, η αλήθεια αυτή είναι. Και μέσα από αυτό το δίνουμε και ένα μήνυμα και στα υπόλοιπα νέα παιδιά ότι μπορούν να βασιστούν σε εμάς, μπορούν να έρθουν σε εμάς, γιατί τα φωτοβολταϊκά έχουν και συνέχεια. Ανέφερε προηγουμένως η κυρία τη Βάρη και υπάρχει και συνέχεια. Επομένως, αν λειτουργούμε και λειτουργούμε και θα λειτουργήσουμε συνενετικά, νομίζω ότι θα είμαστε αποτελεσματικοί, που νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλάσκα.